Λοιπόν, ο πρώτο γύρο τελείωσε. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω του τέσσερι πρώτου ομιλητέ. Εάν κάτι, γιατί εμεί κάναμε μια ερώτηση και απαντήσατε, εάν κάτι άλλο νομίζετε ότι πρέπει να προσθέσετε πριν ε, πάρει το λόγο η πρόεδρο του κινήματο. Δεν ξέρω. Α ξεκινήσουμε ανάποδα τώρα, α ξεκινήσουμε ανάποδα. Η ερώτηση πριν ήταν για το πέραμα και σα είπα ότι ήταν το μεγάλο πρόβλημα του περάματο είναι οι τεχνίτε, είναι η τεχνική εκπαίδευση, είναι οι σχολέ, είναι η χρήση γη, είναι ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να ξαναπάρει μπροστά η βιοτεχνία, η παραγωγή και η βιομηχανία. Ε, θα σα πω γιατί εγώ μένω σε μια περιοχή, μένω στα δυτικά, δεν μπορώ να είμαι στον Πειραιά Πρόεδρο, μένω στα Μέγαρα. Και θα σα πω από τα Μέγαρα μέχρι την Ελευσίνα τι, τι πώ είναι η πατρίδα μα. Ξεκινώντα λοιπόν στην παλιά εθνική οδό, φτάνουμε και βλέπουμε την Πειραϊκή Πατραϊκή, 2.500 εργαζόμενοι. Ένα κτίριο, εγκατελειμμένο, ένα κτίριο που αυτή τη στιγμή είμαστε ανίκανοι να το αξιοποιήσουμε, τουλάχιστον να το αλλάξουμε μια χρήση, να το πάρουν νέα παιδιά, αυτά που κάνουν οφειεί επιχειρήσει. Οφειεί επιχειρήσει με παραγωγική διαδικασία όμω. Να, προ... να παράγουμε ένα προϊόν ή να δοθεί σε κάποιου αγρότε να κάνουν μεταποίηση των προϊόντων εκεί. Ένα κτίριο, καταραίει κάποια στιγμή, θα πέσει και θα διαλύσει. Προχωράμε πιο πέρα. Φτάνουμε στην αυπηγεία τη Ελευσίνωση. Είχε 3.500 εργαζόμενου, έχει τώρα 300. 300 και απλήρωτοι, και όπω ξέρετε πολύ καλά. Από πάνω οι τεχνικέ σχολέ που βγάζανε τεχνίτε μηχανικού του εμπορικού ναυτικού. Μιλάμε για μια χώρα που είναι πρώτη δύναμη στην ναυτιλία παγκόσμια. Ε, του εμπορικού ναυτικού κλειστέ, παρατημένε στο έλεο του Θεού για αυτέ, εγκατελειμμένε. Πάμε πιο πέρα, ήταν ο Ο ύφεστο είχε 1.500 εργαζόμενου. Ήταν εξειδικευμένο προσωπικό που στείλανε δηληστήρια σε όλο τον κόσμο. Είχαν ξεκινήσει από Σταδοκία, Αραβία, από Ιράν, από Ιράκ. Εξειδικευμένοι τεχνίτες, ελληνικά συνεργία. Προχωράμε πιο πέρα, ξέρετε, πυρκάλ. Δεν έχω φτάσει στην Ελευσίνα. Η πυρκάλ, πυρκάλ, 2.500 εργαζόμενου. Ένα κτίριο χόρτα τεράστια. Έχει εκα, είχα, καταρρεύσει, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το κτίριο πάλι. Είναι επικίνδυνο εστία φωτιά και δεν ξέρω τι μπορεί να έχει και άλλο μέσα. Δεν πάω από πάνω στο Γιαλάδικο, δεν έχω μπει στην Ελευσίνα. Άλλου χίλιου εργαζόμενου. Δεν περνάω την Ελευσίνα να φτάσω στη Χαλιβουργική. Δεν, περνάω, δεν φτάνω στι στις δύο τσιμετοβιομηχανίε, πόσοι έχουν μείνει, πόσο λίγοι έχουν μείνει. Δεν μιλάω στην ελληνική χαλιγουργία που έκλεισε τελείω. Δεν πάμε στα ναυπηγεία του Καραμπάκα που έχει 5.500 εργαζόμενου. Και δεν πάμε σε χιλιάδε δορυφορικέ μικρέ επιχειρήσει που δουλεύαν που με τη βαριά βιομηχανία, που ήταν η απασχόληση και η δουλειά. Εμεί αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα τη πατρίδα μα. Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη, αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι, μιλάμε σε μία απόσταση 15 χιλιόμετρων, δύο πόλει άνεργε. σε πληθυσμό, εννοώ, γιατί οι εργαζόμενοι ήταν απόλυτα αντικείμενοι. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο και, και σα λέμε δεν έχουμε τεχνίτε, το λέμε και το όνομα. Απέγνωσμένα καθημερινά, μα παρακαλάνε να βρούμε. Δεν, δε, δεν μπορούν να δουλέψουν η βιοτεχνία, αδυνατή να δουλέψει. Πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα προ το έξω ότι τα παιδιά μα δεν μπορούν να γίνονται, δεν να πηγαίνουν όλα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να πάνε και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εμεί πήγαμε στο Στουγκάρδη και είδαμε το βιοτεχνικό μελητήριο του Στουγκάρδη που συνεργαστήκαμε μαζί του. Είχε τεχνικέ σχολέ και, είχαν, και όλα τα παιδιά ήταν εκεί εργαζόμενοι και πάρα πολλοί Έλληνε που δουλεύουν, που ζουν στη Γερμανία και δουλεύουν στη βιομηχανία του γιατί έχουν βιομηχανία. Εκεί αγαπάνε τη βιομηχανία, αγαπάνε την παραγωγή. Εκεί σέβονται, ξυπνάνε το πρωί και λένε πώ θα πάνε να δουλέψουν. Εμεί εδώ πέρα δεν ξέρω, είμαστε ένα λαό που λαθασμένα λαδασμένα, νομίζουμε ότι τα χρήματα θα έρχονται από κάπου. Χωρί να εδρώνουμε τα χέρια, χωρί να λερώνουμε τα χέρια μα. Ευχαριστούμε. Και θέλω να ευχαριστήσω και, και τη Γεσεβέ, γιατί μαζί συμπορευόμαστε και τα άλλα φυσικά με την τη GSV, που είναι ένα κομμάτι δικό μα, με το Ινστιτούτο, που μα βοηθάει πάρα πολύ και κάνουμε πράγματα και προσπαθήσαμε με ένα μεγάλο συνέδριο που κάναμε στο Ευγενήδιο Ίδρυμα πρόπερση, για να πείσουμε ακριβώ αυτή την κοινωνία. Ότι το μέλλον, ότι θα πείσουν την κοινωνία, ότι η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να την πάρουμε πολύ, πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει να, να την βάλουμε στο πετσί μα. Ευχαριστούμε. Τη ΓΕΣΕΒΕ ΕΕ, πρέπει να την ευχαριστήσουμε βέβαια για την αίθουσα την οποία μας χορήγησε για τη σημερινή μας συνάντηση. Ε, να συνεχίσω σε αυτά που έμεινα με την εξής έννοια ότι να χωρίσω ουσιαστικά την προμνημονιακή εποχή όπου βεβαίως εκεί είδαμε ότι ε, η ανάπτυξη στηρίχθηκε ε, ουσιαστικά στο πλαστικό ε, χρήμα στη δανειοδότηση ε, σε ένα κράτος το οποίο δεν είχε διαθρωθεί σωστά και σε ένα δημόσιο τομέα, ο οποίο δεν εξυπηρετούσε τον ιδιωτικό τομέα που κατά βάση παράγει πλούτο και διαχέεται αυτό ο πλούτο στι ευαίσθητε κοινωνικέ ομάδε και όχι μόνο. Αυτό α γίνει φάρο για τι επόμενε κινήσει μα. Να μην ξαναμπούμε στην ίδια λογική, γιατί αυτό αμέσω αμέσω θα μα οδηγήσει σε κάποια άλλη διάρκεια σύφεσης 10 χρόνων σε κάποια άλλα μνημόνια και πάλι από την αρχή. Στην μνημονιακή εποχή ακούστηκαν αυτά που ακούστηκαν, 250.000 επιχειρήσεις κλείσαν, αφήσανε χιλιάδες ανέργους αυτές ε, οι επιχειρήσεις και κατά βάση η μικρομεσαία επιχείρηση ξέρουμε πολύ καλά ότι αποτελεί το στυλοβάτι της ελληνικής οικονομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Εκεί βεβαίως υπήρχαν και χιλιάδες επιχειρήσεις και υπάρχουν ακόμα, 7 στις 10 λένε οι έρευνες της ΕΣΕ και της ΓΕΣΕΒΕ, που βρίσκονται στο κόκκινο, προσπαθούν ουσιαστικά να επιβιώσουν. Αυτές οι επιχειρήσεις θέλουν στήριξη, θέλουν βοήθεια, θέλουν αυτό που λέμε μια δεύτερη ευκαιρία. Άρα θα πρέπει αμέσως αμέσως να επιταχυνθεί ο εξοδικαστικός μηχανισμός που ε, θα έλεγα ότι πηγαίνει πολύ πολύ αργά. 250 επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν ουσιαστικά... Ε, μέσα του εξοδικαστικού ε, μηχανισμού, τελεσφόρησαν στη δανειοδότησή έχουν τους. Κάνει έτσι. Έχουν κάνει χιλιάδες. Μιλάμε ότι ξεκινάνε από 39.000 περίπου επιχειρήσεις που έχουν κάνει αιτήσεις. Άρα θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή εκεί. Στα κόκκινα δάνεια πάλι μια ιδιαίτερη προσοχή. Εμείς σαν ΕΣΕ έχουμε αναδείξει ένα μείζον ζήτημα που μας απασχολεί. Ουσιαστικά την πρώτη κατοικία του επιχειρηματία και του επαγγελματία που ε, ως υποθήκη την έχει ε, αποδώσει στις τράπεζες για να πάρει κάποια στιγμή ε, πρώτου μνημονίου, να πάρει ένα δάνειο. Φαίνεται ότι οι θεσμοί και εδώ αντιδρούν. Πιστεύω και ευελπιστώ ότι και η κυβέρνηση, αλλά και ό, όλα τα κόμματα θα βάλουν πλάτη το ώστε να έχουμε ένα ε, αίσιο τέλος. Από την άλλη πλευρά, επιζητούμε τη μη φοροδιαφυγή, που είναι κατακριτέα, προηγουμένως το είπα σε τι οδηγεί η φοροδιαφυγή, αλλά θα πρέπει όμως από την άλλη πλευρά και η έρευνα της ΕΣΕ το ανέδειξε τελευταία που είπε ότι 49% των Ελλήνων καταναλωτών πια χρησιμοποιούν το πλαστικό χρήμα και αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Αλλά παράλληλα όμως θα έπρεπε η ίδια η πολιτεία να θεσπίσει ένα ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό. Γιατί τα λεφτά που μπαίνουν στα POS των ε, επιχειρηματιών δεν τα παίρνουν οι επιχειρηματίες. Έρχεται ο κύριος Τσακαλώτος και τα μαζεύει χίλιε κατασχέσει έχουμε την ημέρα. Είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε ένα ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό από τον οποίο θα πληρώνονται ποιοι, η εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα ενίκια, οι υπάλληλοι. Εμεί, σαν ΕΣΕ, και τα λέω λίγο γρήγορα για να μην σα καθυστερώ, έχουμε φωνάξει και μεσούσει τη μνημονιακή εποχή ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατο μισθό. Γιατί είναι ένα αναπτυξιακό μέτρο, πραγματικά είναι ένα αναπτυξιακό μέτρο και θα έπρεπε να γίνει βέβαια σταδιακά στα επόμενα τρία χρόνια και ανάλογα με την πορεία της οικονομίας. Βεβαίως η κυβέρνηση επέλεξε ένα 11% που πάλι έρχεται στις πλάτες ουσιαστικά του ε, επιχειρηματία και βεβαίως δεν ε, και γνωρίζουμε ότι του χρόνου θα έχουμε ένα αφορολόγιο, μείωση του του, άρα η αύξηση ουσιαστικά ε, του κατώτατου μισθού θα, θα πάει, θα πάει ε, ουσιαστικά στα ταμεία. Άρα θα πρέπει ναι μεν αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση όμως του μη μισθολογικού κόστους που είναι το υψηλότερο ουσιαστικά σε Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε μια χώρα που έχει χάσει το 27% του, του ΑΕΠ τους και θα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Και το μπροστά σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει συνενώσεις, σημαίνει συνέργειες, σημαίνει κλάστερ, σημαίνουν startups, που βασίζουν μόνε του αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό να στηθούν στα ράφια των πολυκαταστημάτων στο εξωτερικό, χωρί τη βοήθεια του ελληνικού κράτου. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα ω χώρα, έχουμε τον τουρισμό, έχουμε ε, το ανθρώπινο δυναμικό που το στείλαμε ω αποδημητικά πουλιά. 450.000 νέε και νέοι στελεχών ξένε επιχειρήσει. Και μάλιστα διπλό το κακό γιατί στελεχών ξένε επιχειρήσει ανταγωνίστε των ελληνικών επιχειρήσεων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα και βεβαίω είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο και δυσκολεύει την κατάσταση για, γιατί πάντα ε, η προεκλογική περίοδο δυσκολεύει την επιχειρηματικότητα. Αλλά εμεί ευελπιστούμε ότι θα πρέπει το πολιτικό προσωπικό τη. ή μια κυβέρνηση που να την, να την να ενισχύσει. συνένεση, ομοψία και ενότητα να βάλουμε ένα οδικό παραγωγικό χάρτη ανάπτυξη τη χώρα για να προχωρήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σαν χώρα. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο. Να, να, πω με επικεφαλίδες, Πέτρο. Ναι, ναι Πέτρο. Σε ευχαριστούμε, σύντροφε. Ελάτε. Θέλω να είμαι σύντομο γιατί νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε την Πρόεδρο. Σε επικεφαλίδες, να σα πω επειδή εδώ γνωριζόμαστε, πρέπει να πούμε και τι τις αλήθειες που νομίζω βοηθάνε στο πρόγραμμα. Τι εννοώ, 800.000 βιβλία δεν έχουν κλείσει. Σε σημαίνει αυτό, αφού τα βιβλία αυτά δεν έχουν κλείσει, γιατί δεν κλείνουν, γιατί χρειάζονται λεφτά να κλείσουν. Σημαίνει ότι οι για να ζήσουν, οι οικογένειε του τι κάνουν. Ή βρίσκουν ένα άλλο αφημί τη γυναίκα του παιδιού του, ή είναι στην παραοικονομία και στη φοροδιαφυγή. Αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε, γιατί όταν είπατε το πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό να πει ότι το λύσει εδώ, θέλει βάθο. Λέμε 700.000 επιχειρήσει. Τι σημαίνει 700.000 επιχειρήσει, στου δελφού ένα υπουργό από την Ευρώπη είπε στην έχουμε 700.000 επιχειρήσει, γιατί κάπου 450.000 είναι εργαζόμενοι του εαυτού του. Οι λεγόμενοι αυτοαπασχολούμενοι. Τι είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, θα ακούσατε τώρα τα το δικό μα είναι το μεγαλύτερο τη χώρα, μία στέση επιχειρήσει είναι εδώ. Και βγάλαμε στοιχεία και λέμε έχουμε αύξηση των εγγραφών. Περίπου. Το σωστό είναι λοιπόν ότι κλείνουν επιχειρήσει που γίνονται ή και ένα μεγάλο μέρο των επιχειρήσεων που γίνεται είναι επιχειρήσει του 1 ευρώ, τι ονομάζουμε. Δηλαδή, καφέ εστίαση. Πόσο τη εκατό είναι καφέ εστίαση, 70% των επιχειρήσεων. Γιατί είναι σε αυτό το ποσοστό, Γιατί όλε πρέπει να ζει στην οικογένειά του. Συνήθω αυτέ έχουν μέση διάρκεια ζωή ένα με ένα χρόνο, αλλά είναι το όνειρο, δεν είναι τι 20-15-20 20 για να κάνει το μαγαζί, δεν αντέχει και κλείνει. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβουμε ποια είναι η εικόνα και ακόμη και στην ανάκαμψη, στα ζητήματα που μπήκανε, ποιε επιχειρήσει ή όχι στην Ελλάδα, έχουμε 8% αύξηση κατανάλωση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το βγάλανε και η ΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕΒΕ, δεν κάνω λάθο εκθέσει του. Αυτή η αύξηση κατανάλωση δεν οδηγήθηκε όμω στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, πήγε στι πολύ μεγάλε. Έτσι λοιπόν χάσανε και από το παλιό κομ... μερίδιο τη αγορά και το όποια αύξηση πήγε σε αυτέ. Γιατί γίνεται αυτό, Γιατί η μικρή επιχείρηση χωρί χρηματοδότηση, με ένα εκατομμύριο προβλήματα, δεν μπορεί να αντέξει ανταγωνισμό και επειδή το Ιντερνετ. Σε το έλεγα τον οδηγεί εκεί για να δούμε και τα σύγχρονα εργαλεία. <laughs> Θέλει να πάρει μια τηλεόραση, μπαίνει στο σκρούτ και βλέπει ότι η φτηνότητα τη τηλεόραση είναι σε αυτό το πολυκατάστημα. Αυτό όλο το κεφάλαιο το λέω πολύ γρήγορα. Καταλαβαίνουμε ότι οι μικρομέσαιε επιχειρήσει δεν μπορεί να λέμε στα σοβαρά ότι μπορεί να επιβιώσουν με τη σημερινή μορφή του. Γιατί αυτό δεν θα βοήθαγε. Δεν θα βοήθαγε ούτε εμά που κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά, ούτε το μέλλον. Κλείνοντα, εμεί σαν επιμελητήριο κάναμε τρία πράγματα. Κάναμε και τα συνεργατικά δίκτυα, δηλαδή τι είπαμε απλά, ότι αυτέ οι μικρέ μονάδε των επιχειρήσεων δεν αντέχουν στο μέλλον, ό,τι και να κάνουμε, τα οποία γίνουν μεγαλύτερε. Φτιάξαμε 7 κλάστερ, με χρηματοδοτήσαμε από 5.000 50 το κάθε κλάστερ και είχαν κάποια αποτελέσματα, όχι τα περιμένουμε. Δεύτερον, όταν μιλάμε πολύ σωστά, ανέφερε ο Ανδριανό ο Μιχάλαρο, ότι χρειαζόμαστε ειδικότε. Ειδικότε χωρί ένα πτυξιακό σχέδιο να τι κάνει τι. Δηλαδή, σήμερα να σα πω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, βγάζουμε γιατρού που μα κοστίζουν κατά μέσο όρο 200 με 250.000 κοστίζει για ένα γιατρό για να τελειώσει. Και το 50% πάει στο εξωτερικό. Δηλαδή, αυτό είναι κορυφαίο να πληρώνουμε ιατρική για να του στείλουμε στο εξωτερικό, δηλαδή με τον πλούτο των Ελλήνων πολιτών, να στέλνουμε γιατρού στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει σχέδιο. Τι χρειαζόμαστε να τα πανεπιστήμια, τι τεχνικέ σχολέ. Άρα υπάρχει, δεν έχουμε ένα σχέδιο ανάπτυξη. Λέμε πολύ απλά, γιατί κάνουν όλοι καφέ και τι άλλο να κάνουν. Του είπε κανεί τι πρέπει να κάνουν. Τι επιχειρήσει μπορεί να γίνουν στη χώρα, δηλαδή είναι για παράδειγμα ο τουρισμό ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πολύ ωραία. Για να δούμε πώ θα αναπτυχθεί ο τουρισμό. Είναι η ενέργεια. Λέω τυχαία για να αντιληφθεί ότι ο μέσο πολίτη αυτό δεν το ξέρει. Λέω για παράδειγμα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που κάνουμε πολλή δουλειά. Ξέρετε ότι το 80% των μικρών επιχειρήσεων δεν κατανοούν το πρόγραμμα. Και όσοι δημούνται παλιά προγράμματα δεν έφτανε και δεν καταλάβαινε τη χρησιμότητά του. Πάλι εντάχει να σα πω, κάναμε πολύ γρήγορα το έργο Άγγινγκ, την άγγερη περιδοποίηση. Και είμαστε περήφανοι που σαν περίπτωση εξελίσσαμε πριν τέσσερα χρόνια. Τι είναι αυτό, Ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα επιχείρηση αν αντέχει, αν μπορεί να πληρώσει υποχρέω του και αν παρόλα αυτά που δεν έχει δάνεια, αν μπορεί να αντέξει το μέλλον. Στην αρχή δεν ήταν πολύ θετικό από τον κόσμο. Σήμερα είναι για μα πολύ μεγάλη τιμή ότι αυτό θα γίνει νόμο του κράτου. Το κάνει το Επαγγελματικό Επενετήριο με τη ΚΕΣΕΒΕ και θα αποτελέσει αρχή για όλε τι χώρε τη Ευρώπη. Η Ελλάδα το χρειάζεται παραπάνω. Κλείνοντα. Είναι γεγονό ότι αν θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση για την οικονομία, δεν μπορεί να είναι τόσο απλή. Εγώ ήθελα να προσθέσω σε όλα τα στοιχεία που οι αγαπητοί συνάδελφοι είπανε ότι μια κουβέντα για την οικονομία πρέπει να δει το πρόβλημα που είναι τεράστιο και δεν είναι των 10 ετών. Η κρίση το έβγαλε στην επιφάνεια. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάνω από 30 χρόνια στη χώρα μα για τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία τη χώρα μα. Άρα, θα πρέπει στην πολύ σαφή ερώτηση, τι ζητάνε οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ισονομία. Ισονομία σημαίνει να έχουμε τι ίδιε προποθέσει, γιατί όταν πάμε στα κόκκινα δάνεια, κυρία Πρόεδρε, θα δούμε το εξή. Από το σύνολο των κόκκινων δανείων, το 75% το χρωστάγανε 5.000 επιχειρήσει και το 20%, κάπου 500, αν δεν πάμε καλά, χρωστάγανε το 80%. Μόλι τα υπόλοιπα 25 με 30 δίστα χρωστάγανε 120.000 μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και για να παραφράσω το σύνθημα, μαζί τα φάγαμε, δεν τα φάγαμε το ίδιο. Δηλαδή, αυτοί φάγανε το μεγάλο μέρο και οι κοινότητε στο εξωτερικό, και εμεί μείναμε εδώ να δούμε μια μάχη που είναι άνηση. Και η μάχη είναι άνηση γιατί σε αυτό το πλαίσιο τη Ευρώπη δεν μπορεί να πει στα σοβαρά και να βγουν να πούμε πολιτικά ότι θα αντέξει μια επιχείρηση αυτού του μεγέθου στη χώρα. Θέλει άλλα χαρακτηριστικά, θέλει άλλο τρόπο λειτουργία. Και ένα τομέα που το έχει αποδείξει πολύ στη χώρα μα είναι η γεωργία. Κλείνοντα, όπου όποιε μονάδε αντέξαν είναι γιατί πήραν χαρακτηριστικά ευρωπαϊκά. Αγχώθηκα γιατί θέλω να μιλήσει πρώτο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κι εμεί. Ο κύριο Καβαδά, τελευταίο, αλλά σημασία να σας προσγειώσω λίγο <ΣΣΣ> γιατί <ΣΣ> να... <ΣΣ> και άλλο προσγειώσει μεγάλη <ΣΣ> προσγειώσει <ΣΣ> 100 χρόνια Γεσεβέ 1919-2019 δίνω στην πρώτη την ιστορία της Γεσεβέ <ΣΣ> 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 λοιπόν και ας δώσω και την πρόσκληση της επίσημη για την εκδήλωση της 2 Απριλίου στο <ΣΣ> Μέγαρο <ΣΣ> Μουσικής Αθηνών υπό την αιγίδα του Πρόεδρου Δημοκρατίας. Λοιπόν, αλλά πάμε λοιπόν στην ιστορία. 100 χρόνια πίσω. Ποια ήταν τα αιτήματα, τα ίδια. Διάβαζα την ιστορία για να δώσω την τυπική έγκριση για την έκδοση και έλεγα τι διαβάζω 2019 ή 1919. Υπερφορολόγηση, υπερχρέωση, αυτοκτονίες, απεργίες, κινητοποιήσεις Τρει δολοφονίε στην Πανεπιστημίου επαγγελματιών, δύο, υδραυλικών, δύο υποδηματοποιών και ενό υδραυλικού από τι αρχέ ασφαλεία. Τα ίδια προβλήματα. Τα ίδια προβλήματα γιατί αυτή η χώρα στα τελευταία 150 χρόνια δεν είχε εθνικέ πολιτικέ. Εδώ ο Δημήτρη είχε μαλλιάσει η γλώσσα του ο πρώην πρόεδρο τη ΓΕΣΕΒΕ να μιλάει για εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξη από τη δεκαετία του 2000. Και κανείς ποτέ δεν άκουσε. Να καθορίσουμε, έλεγε ο Ασημακόπουλος. Θυμάμαι τα λόγια του ηχούν στα αυτιά μου. Να βρούμε τις ατμομηχανές της οικονομίας που θα οδηγήσουν το σειρμό της ανάπτυξης. Να καθορίσουμε δηλαδή τους κλάδους. Τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Φάγαμε μια κρίση ως αποτέλεσμα μιας λογικής που και εμείς δημιουργήσαμε. Για να μιλάμε ανοιχτά φίλε και φίλοι, γιατί βλέπω στην και παλιού συναγωνιστέ και νέου συναγωνιστές, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μη μετατρέψαμε του πολίτε σε πελάτε. Και αυτό είναι το μεγάλο στίγμα, πρόεδρε. Το κίνημα αλλαγή πρέπει σήμερα να μετατρέψει του πελάτε σε πολίτε που να έχουν ευθύνη για το μέλλον της χώρας, για να προχωρήσει μπροστά η χώρα. Γιατί δεν έχουμε α... δικαίωμα να αποτύχουμε τώρα. Γιατί έχουμε μία μεγάλη οφειλή στην επόμενη γενιά. Αυτή που καταστρέψαμε ουσιαστικά. Και το κατέστρεψε η δικιά μου γενιά για να παίρνω και εγώ τις δικές μου ευθύνε. Μακροοικονομία. Και ο καθηγητή πολύ καλά τα είπε. Αλλά η πράξη έχει μεγάλη απόσταση κύριε καθηγητά από τη θεωρία. Στη θεωρία τα πράγματα μπορεί να, είναι, να εφαρμόζονται εύκολα στην αγορά είναι δύσκολα. Και αν δεν λύσουμε ως η κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα τρία μεγάλα διαθροτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας που ακούνε σε τρεις λέξεις υπερχρέωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, υπερφορολόγηση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και ρευστότητα στην αγορά δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και αυτό πρέπει να είναι το μέλημα και του κινήματος αλλαγής, αλλά και του πολιτικού κόσμου, του συνταγματικού τόξου. Δεν έχουμε επιλογές. Δεν πρόκειται να έρθει κανένας να επενδύσει σε μια χώρα που φορολογικό και ασφαλιστικό φτάνει το 70% και ξεπερνάει τον κερδό μιας επιχείρησης. Δεν μπορεί να έχει ΦΠΑ σε, 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 στου κλάδου όπω του επισητισμού 24%. Και να καταστρέφει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει για την οικονομία ο τουρισμό, η γαστρονομία, η φιλοξενία και ο τουρισμό, όταν οι γύρω σου έχουν από 0 μέχρι και 10%. Αυτοί είναι οι ανταγωνιστέ μα. Δεν μπορεί να συζητάμε για ανάπτυξη τη οικονομία όταν το ιδιωτικό χρέο έχει ξεπεράσει σε απόλυτα νούμερα το δημόσιο χρέο. Πάνω από 330 είναι το ιδιωτικό χρέος. 230 περίπου είναι το ληξιπρόθυμο, το κοκκινισμένο. Είτε είναι ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι δημόσιο. Και αν δεν δου... και, έλεγε προηγουμένως ο κύριος καθηγητής, απομείωση του δημοσίου χρέους και είναι ένας από τους στόχους που υπηρέτησαν όλες τις κυβερνήσεις στα χρόνια των μνημονίων. Το ιδιωτικό. Δηλαδή όταν ήρθε και ανετράπη η ζωή των πολιτών Είτε ήταν μισθωτοί, είτε συνταξιούχοι, είτε επαγγελματίε ή έμποροι, βιοτέχνε, υπάρχει περίπτωση να αποπληρωθεί αυτό το ιδιωτικό χρέο, Γιατί, α πούμε, τα, οι τράπεζε εμένουν και εμεί δεν φωνάζουμε και το κίνημα αλλαγή έχει κάνει πρόταση. Αλλά να βάλω κι εγώ την πρόταση τη ΓΕΣΕΒΕ. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε προτεραιότητα οι Έλληνε ω πολίτε και οι ελληνικέ επιχειρήσει έναντι των ξένων επιθετικών φαντ δεν δίνουν τα δάνεια στο 20%, στο 15%, στο 10% και τα 30% στα καταναλωτικά, στους, στα, ξένα φανς. Γιατί δεν δίνουν δικαίωμα προτίμηση στον Έλληνα πολίτη ή επαγγελματία ή έμπορο ή βιοτέχνη. Όπως η Κύπρος. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Τα φανς πληρώνουν σε 36 μήνες. Εάν κάποιοι από εμά, όπω εγώ, θεωρούσαμε ότι πληρώνουν και κα, θα έλεγε ρευστότητα του τραπεζικού συστήματο, τα θέλουμε τώρα. Αλλά πληρώνουν σε 36 μήνες. Γιατί λοιπόν να αφεληνίσουμε και παραγωγικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων που πρέπει να πάει να διασφαλιστεί και την επιχειρηματική στέγη και την πρώτη κατοικία. Και δεν λέω παταξίδες. Και εδώ έχουν προ... έχουν... έχουμε θέμα με τις τράπεζες. Οι τράπεζες με το πάθημα ενό σκουμπιού σήμερα έχουν την εικόνα του καθενός και της καθεμιάς μας μπροστά τους ολόκληρη. Και ξέρουν ποιος είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής Ποιο είναι αυτό που λέει ο λαό Μπαταξή και αυτό που μπήκε στην κρίση. Και έρχεται η ρύθμιση των 120 δόσεων όπω ανακοινώθηκε μέχρι στιγμή. Επισήμω δεν έχουμε κάτι, ανεπισήμω. Και θα είναι μια ρύθμιση η οποία θα είναι ευνοϊκή, όχι γιατί θα έχει 120 δόσεις Γιατί θα έχει για το ασφαλιστικά ταμείο και τον πρώην ΟΑΜΕΛΑΟ. Γιατί θα έχει απομείωση κατά 85% των προσαυξήσεων και επαναπολογισμό ανα, επ, ανα, του το, 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 το κεφαλαίου. Και γι' αυτό θα είναι υλοποιήσιμη. Και γι' αυτό θα σώσει κόσμο. Η άλλη ρύθμιση των 120, τη ΔΟΗ, δεν ξέρω αν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί. Διότι τρέχουσε και παλιέ εισφορέ μαζί είναι αυτό που γεννήσε μια πραγματικότητα. Μίλησε ο Νίκο για ακατάσχετο. Τι σημαίνει ακατάσχετο, Σημαίνει τυπική επιχειρηματικότητα. Παραμένει η επιχείρησή μου στη ζώνη τη τυπική επιχειρηματικότητα. Πληρώνει ασφαλιστικέ εισφορέ. Πληρώνει η εφορία, πληρώνει του εργαζόμενου, πληρώνει του προμηθευτέ. Τι σημαίνει κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού επιχείρηση. Έκλεισε. Γελιέστε. Όποιο πιστεύει ότι μια επιχείρηση κλείνει με την κατάσταση του τραπεζικού της λογαριασμού, γελιόμαστε. Γελιέται και ο κύριο Πιτσιλή, γελιούνται και οι δανειστέ. Η επιχείρηση μετατρέπεται σε άτυπη επιχειρηματικότητα. Παραμένει στην αγορά, δημιουργεί αυτό που λέει ο Γιάννη Ο αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των νομίμως λειτουργών των επιχειρήσεων και των ατύπων λειτουργών των επιχειρήσεων και δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και βέβαια χρηματοδότηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ξέφυγαν από το φάσμα του τραπεζικού συστήματος του ελληνικού. Άλλαξαν έδρες και πολλές, το ξέρουμε όλοι, άλλαξαν για να μπορέσουν, όχι για να πάνε με εργατικά. Άλλαξαν έδρες ουσιαστικά, όχι την, την, την παραγωγική τους διαδικασία πήγαν στο Λουξεμβούργο. Γιατί πήγαν στο Λουξεμβούργο, Για να δανείζονται με επιτόκια σχεδόν μηδενικά. Οι μικρέ επιχειρήσει δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα. Παρέκαμψαν το τραπεζικό σύστημα μέσα από το χρηματιστήριο. Το κακό ελληνικό χρηματιστήριο. Το κακό ελληνικό χρηματιστήριο. Αλλά παρέκαψαν το χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα. Παρέκαψαν τη χρηματοδότηση μέσα από ομολογιακά δάνεια. Έβγαλαν ομολογιακά, υπήρχε και υπερζήτηση σε ορισμένε περιπτώσει, βρήκαν χρήματα. Η μικρομεσαία επιχειρήση, ο Δημήτρη είναι εδώ, και α με μαλώσει, αν λέω κάτι διαφορετικό από αυτά που έλεγε η ΓΕΣΕΒΕ τα τελευταία 15 χρόνια και παραπάνω, είμαστε αποκλεισμένοι στι μικρομεσαίε, μικρέ και πολύ μικρέ από το τραπεζικό σύστημα και πρόκριση. Το, το 50% δεν προσέφευγε καν στι τράπεζε. Δεν προσέφευγε. Δεν παίρναγε την πόρτα τη τράπεζα. Το 50% που πέρναγε την, την πόρτα τη τράπεζα, το 85% περίπου έτρωγε πόρτα από την τράπεζα. Γιατί τι δεν έχουν, ακούω ο πακέτο Γιούγκερ και δεν έχει εξαντληθεί και δεν υπάρχει ζήτηση κτλ. Για ποιο απευθύνονται. Ποια είναι η δομή τη ελληνική επιχειρηματικότητα, ατομικέ επιχειρήσει στο 60% περίπου στο 70% των επιχειρήσεων. Τι, και οι άλλε νομικά πρόσωπα, προσωπικέ επιχειρήσει όμω. Ο ε, 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 Τι σημαίνει αυτό, δεν έχουν ισολογισμό. Όσοι ξέρουν από ευρωπαϊκά, ξέρουν για να πάρει, πρέπει να έχει ισολογισμό που έχουν μόνο η ΑΕ ΕΠΕ. Πρέπει να έχει κολάτερα, εγγύησει. Ποια επιχείρηση ελληνική έχει επιχείρηση. Σήμερα, μετά την κρίση, μπορεί να δώσει επιχειρήση για να πάρει χρήματα. Άρα είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε. Λοιπόν, και, εδώ το, και κλείνω με το στίχημα. Και το στίχημα που έχει να, έχει να βάλει το κοινάλ είναι να πείσει του πολίτε να μην είναι εμεί στι δημοσκοπήσει στην έρευνα του οικονομικού κλίματο. Ξεκίνησε επιδημία Σιμακόπουλου το 2009. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κάκο. Δεν είναι. Δεν σε έχω ανάγκη. Είμαι πρόεδρο. Άρα. <laughs> το να λέμε την πραγματικότητα. Και θα μιλάω για τους προηγούμενους από μένα. Λοιπόν, και κλείνω, γιατί αρκετά κούρασα. Από το 12, λοιπόν, Δημήτρης Ασημακόπουλο, επαναλαμβάνω πρόεδρο τη ΓΕΣΕΒΕ, ερώτημα στην εξαμηνιαία έρευνα του οικονομικού κλίματο για τι μικρομεσαίες, μικρέ και πολύ μικρέ επιχειρήσει στην Ελλάδα. Τη μοναδική που γίνεται στη χώρα. Τα στοιχεία τα χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεθνεί οργανισμοί, γιατί δεν υπάρχει κανεί άλλο που να κάνει τέτοιε έρευνε. Λοιπόν, ερώτημα, ποιο πολιτικό κόμμα εκφράζει καλύτερα τα συμφέροντά σας, απευθυνόμενος σε δείγμα χιλίων περίπου επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. 2012, πρωτα... πρωταθλητής ο κανένας, 57%. 2018, πρωταθλητής ο κανένας, 80%. Άρα το μεγάλο στίχημα για το κοινάλ είναι να πείσουν τους πολίτες να ξαναγίνουν πολίτες. Και αυτό πρέπει να κερδίσεις, Πρόεδρε. Και μπορεί να το κερδίσεις.